κάθομαι εδώ στα βράχια στη θάλασσα και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή που τα θυμάστε, μωρέ. Τώρα θα σας πω μια μικρή ιστοριούλα από τη ζωή του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή που πάει ο Χριστός να δει τους μαθητές μετά την Ανάσταση και τους βλέπει, είναι μέσα στη βάρκα. Αλλά τόσο πολύ θάλασσα, άνεμος, τρικυμία, που νομίζουν ότι θα πνιγούνε και βλέπουν τον Χριστό. Στην αρχή φοβούνται ποιος είναι αυτός που έρχεται μες στο σκοτάδι και τον βλέπουν να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα να περπατάει. Και ο Πέτρος αυθόρμητα του ζητάει: «Κάνε με», λέει, «και εμένα, μωρέ Θεούλη, κάνε με και εμένα, Χριστούλη μου, να περπατήσω και εγώ πάνω στη θάλασσα». Και του λέει ο Χριστός: «Έλα, πέσε, περπάτα». Και αρχίζει να περπατάει. Εδώ όμως για προσέξτε τώρα το επόμενο κομματάκι. Και μόλις έρχεται ο άνεμος απέναντι δυνατός, αρχίζει να βυθίζεται, νιώθει ότι βυθίζεται και φωνάζει τον Χριστό να του δώσει το χέρι. Ο Χριστός όμως του δίνει το χέρι, αλλά του λέει: «Πέτρε, γιατί δίστασες, γιατί μωρέ δίστασες». Και βέβαια εγκόπασε ο άνεμος, ήταν ο Χριστός εκεί. Τώρα τι να πω, τι παρομοιάζει εδώ, ότι όταν είναι ο Χριστός μπορούμε να κάνουμε το ακατόρθωτο, να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, να περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Μην τα φοβάστε τα προβλήματα, μη μωρέ, μη μωρέ, μη μωρέ, μη μωρέ τα φοβάστε τα προβλήματα. Αλλά και όταν αρχίζουμε να βουλιάζουμε, το χέρι του Χριστού μας, το χέρι είναι πάντα απλωμένο, πάντα, πάντα είναι απλωμένο, έτοιμο να μας πιάσει. Και να μην διστάζουμε μπροστά στα προβλήματα, να μην διστάζουμε μπροστά στα βάσανα. Hey, 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 μην διστάζετε, μην διστάζετε. Και αν δεν βρίσκεται το χέρι του Θεού, και αν δεν βρίσκεται το Θεό να πιάσετε, πάντα υπάρχουν αυτοί που τους άφησε ο Θεός να πιάνουν τα χέρια σας και να σας βοηθάνε. Ψάξτε το χαζό τον Παπαχρήστο να σας πιάσει αυτό το χέρι. Ψάξτε το πνευματικό σας, ψάξτε τον παπά σας, ψάξτε έναν άνθρωπο του Θεού να σας πιάσει το χέρι. Αυτό είναι προσφορά στον συνάνθρωπο. Να πιάνουμε την ώρα που βουλιάζει, την ώρα που τα κύματα τον χτυπάνε, την ώρα που ο άνεμος λισομανάει, να του πιάνουμε το χεράκι όπως το πιάσε ο Χριστός του Πέτρου και να τον βγάζουμε έξω από τις δυσκολίες και τα κύματα. Άιντε μωρέ, εγώ θα κάτσω να απολαύσω τη θάλασσα. Άιντε.